Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καριωτάκη. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ βρίσκομαι ήδη στην Κρήτη. Το υπόλοιπο συγκρότημα έρχεται αύριο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε μία μικρή περιοδία με τρεις εμφανίσεις στην Κρήτη. Είμαστε για πολλωστή φορά ξανά στην Κρήτη. Ξεκινάμε με μία συναυλία αύριο στις 10 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα, στην κάτω μερά στο πρώτο δημοτικό. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Πέτρινο Θεατράκι στο Φουρνί στις 11 Αυγούστου, την επόμενη μέρα, την Πέμπτη δηλαδή μεθαύριο. Και συνεχίζουμε με μια συναυλία στα Χανιά, στην Αυλή των Νεραϊδοθαυμάτων, σε έναν πολύ όμορφο χώρο εκεί στα Χανιά. Εντάξει, και οι μουσικές σας με τα Νεραϊδοθαύματα νομίζω θα ταιριάσουν απόλυτα. Λοιπόν, για πείτε μου κάτι, κύριε Κονταξάκη, πόσο κοντά μας είναι οι μουσικές της κάτω Ιταλίας, πόσο έτοιμο είναι το ελληνικό κοινό να ακούσει αυτές τις μουσικές? Το ελληνικό κοινό έχει αποδείξει ότι του αρέσει πραγματικά. Ούτως ή άλλως είναι μια μουσική που είναι πολύ κοντά μας, είναι μια μεσογειακή μουσική. Εμείς δραστηριοποιούμαστε πάρα πολλά χρόνια και έχουμε εμφανιστεί στο ελληνικό κοινό σε κάθε γωνιά σχεδόν της Ελλάδας, εδώ και 12 χρόνια, 13 σχεδόν που υπάρχει το συγκρότημά μας. Και νομίζω ότι το κοινό πραγματικά εκτιμάει και αγαπάει αυτό που κάνουμε και τη μουσική με την οποία ασχολούμαστε. Ξεκινήσαμε παίζοντας τα πρώτα χρόνια διασκευές στην ουσία, που τις κάναμε μεν με το δικό μας τρόπο, αλλά ήταν βασισμένες πάνω σε μουσική λαϊκή παραδοσιακή της κάτω Ιταλίας. Και τα τελευταία χρόνια όμως γράφουμε και δική μας μουσική και δικούς μας στίχους, πάντα σε αυτό το ύφος από το οποίο αρχικά συγκινηθήκαμε και ενθουσιαστήκαμε για να δημιουργήσουμε το συγκρότημα. Έχει κάποιος από το group σχέση με την κάτω Ιταλία? Αν εννοείται αν είμαστε από εκεί, αν έχουμε κάποια άμεση συγγενική σχέση, όχι, κανένας από εμάς. Μας ενώνει η αγάπη μας για αυτά τα μέρη. Κάποιοι από εμάς πήγαν πάρα πολλές φορές εκεί πριν να δημιουργηθεί το συγκρότημα. Όλοι μας ταξιδέψαμε εκεί αφότου δημιουργήσαμε το συγκρότημα πάρα πολλές φορές. Ήρθαμε σε επαφή με ντόπιους, αγαπήσαμε πολύ την κουλτούρα της περιοχής γενικότερα, όχι μόνο τη μουσική της, και στα ελληνόφωνα χωριά και στα υπόλοιπα μέρη της κάτω Ιταλίας, της Απουλίας και του Σαλέντο κυρίως, αλλά και της Καλαβρίας. Και ο ήχος του γκρουπ διαμορφώθηκε σίγουρα επηρεαζόμενος από τις επισκέψεις μας εκεί πέρα και από την επαφή μας με τη μουσική παράδοση από εκείνα τα μέρη, όμως διαμορφώθηκε και μέσα από τις δικές μας προσωπικότητες καλλιτεχνικές του καθενός. Ο καθένας κουβάλησε και αυτό που είχε, μιας και όπως σας είπα είμαστε όλοι Έλληνες, δεν έχει κανείς καταγωγή από εκεί. Ο καθένας κουβάλησε και αυτό που είχε, που είχε να καταθέσει καλλιτεχνικά και έγινε έτσι ένας ωραίος συγκερασμός μουσικός για να καταλήξει το συγκρότημά μας να έχει αυτόν τον ήχο που έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια. Το τόσο μεσογειακό, το τόσο ταξιδιάρικο, αν μου επιτρέπετε βέβαια να πω τέτοια κουβέντα, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω το περιγράφετε πολύ καλά. Το τόσο εδώ και εκεί και παντού, δεν ξέρω, κάπως έτσι ακούγεται. Είναι τόσο ελληνικό και όχι ελληνικό ταυτόχρονα. Δηλαδή, ο ήχος είναι ένα κράμα, ας πούμε. Ελλάδα, αλλά και Μεσόγειο και μυρωδιά και Λάτιν στοιχείο όμως και τέλος πάντων είναι ένα φοβερό κράμα. Θα ήθελα να σας πω ότι όταν ταξιδέψαμε τις πρώτες φορές με φόβο λίγο μέσα μας σε εκείνα τα μέρη, παίζοντας τις δικές τους μουσικές διασκευασμένες με το δικό μας στυλ, είχαμε και λίγο το φόβο πώς θα το δουν οι άνθρωποι εκεί. Μήπως μας δουν σαν ένα κακέκτυπο, μήπως εκλάβουν τη δική μας προσπάθεια, ότι, πώς να πω, μπαίνουμε στα δικά τους χωράφια. Πρέπει να σας πω ότι μας αντιμετώπισαν εμάς ως το original, δηλαδή αισθάνονται οι άνθρωποι εκεί πέρα ότι οι ρίζες τους είναι εδώ πέρα, στα ελληνόφωνα κυρίως μέρη, και μας αντιμετώπισαν με πάρα πολύ ενθουσιασμό. Αυτό μας έδωσε και μία πολύ
πολύ μεγάλο κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσουμε, αλλά αποδεικνύει και αυτό που είπατε, το πόσο κοντά είναι οι κουλτούρες μας. Έτσι κι αλλιώς οι σχέσεις μας χάνονται στα βάθη των αιώνων. Κάπου κάποτε ίσως κάποιος προγονός σας να είχε συναντηθεί με κάποιον από τους προγόνους των ανθρώπων που ήρθαν στην συναυλία σας. Λοιπόν, αυτές οι μουσικές, τώρα πάντα ξέρετε, όταν μιλάμε για μουσικές που δεν είναι το mainstream, θέλω να ξέρω αν βρίσκουν χώρο και στη δισκογραφία και στο στερέωμα γενικότερα. Κοιτάξτε, όπως είπατε, δεν είμαστε mainstream και ούτε μάλλον ούτε θα γίνουμε ποτέ. Ελπίζω. Αλλά είμαστε, εγώ το βλέπω ως εξής τη δική μας προσπάθεια. Είμαστε ένα συγκρότημα που χαίρει κάποιες εκτίμησεις μετά από τόσα χρόνια δραστηριότητα σε αυτό το χώρο. Το κοινό μας δεν είναι τεράστιο, είναι όμως πιστό. Είναι σαν, νιώθουμε σαν να τους έχουμε μαζέψει έναν έναν. Και είναι, αυτό κάνει τη σχέση μας με το κοινό μας πολύ ιδιαίτερη. Κάπως έτσι νομίζω ότι πάει μέχρι τώρα και κάπως έτσι θα συνεχιστεί και ελπίζουμε να συνεχιστεί για πολλά ακόμα χρόνια, τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε και αυτό επιδιώκουμε. Υπάρχει χώρος αν προσπαθείς, αν δραστηριοποιείσαι, αν είσαι συνεχώς σε κίνηση, αν έχεις να πεις κάτι. Στην τέχνη είναι σημαντικό να έχεις να πεις κάτι. Και νομίζω ο κόσμος που μπορεί να μην είναι οι χιλιάδες των ανθρώπων και φυσικά ακόμα και σε πολύ πιο δημοφιλή ήδη πλέον η δισκογραφία, επειδή το αναφέρατε, περνάει κρίση, πόσο μάλλον στα δικά μας. Όμως εμείς συνεχίζουμε και στη δισκογραφία ακόμα, έχουμε υλικό για καινούριο δίσκο και στους άμεσους στόχους μας είναι να παρουσιάσουμε την επόμενη χρονιά μια καινούρια δισκογραφική δουλειά, ξέροντας ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και εις γνώση μας ότι ούτε χρυσός θα γίνει, ούτε λεφτά θα βγάλουμε, αλλά... Εντάξει, βάλτε το σε μια εφημερίδα, ξέρετε. Είναι εύκολο τώρα. Βάζω μια εφημερίδα και τελείωσε το θέμα. Εγώ εύχομαι να μην το πάρω με καμιά εφημερίδα το CD, σας το λέω εν τιμή αυτό, πραγματικά. Πρόκειται να είναι υλικό, δηλαδή, που είναι για το δίσκο ή θα είναι, ας πούμε, από την παράσταση του χειμώνα? Η παράσταση που παρουσιάσαμε το χειμώνα, το Emigranti, είχε μέσα υλικό το οποίο συνθέσαμε για τις ανάγκες της παράστασης, το οποίο είναι υλικό το οποίο δεν έχει δισκογραφηθεί. Αυτό μαζί με μερικά άλλα κομμάτια τα οποία γράψαμε τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν δισκογραφηθεί, γιατί έχουμε να κάνουμε δισκογραφική δουλειά από το 2010 με καινούργιο υλικό, με εξαίρεση μια δουλειά που βγήκε στην αγορά ένα live CD και DVD από την παράστασή μας στο Μέγαρο Μουσικής το 2004 με τις Πλειάδες. Αλλά εκείνο ήταν ένα live που δεν είχε καινούργια πράγματα αδισκογράφητα. Τώρα έχουμε σκοπό να μπούμε σε μια τελείως καινούργια δουλειά και φιλοδοξούμε η καινούργια προσπάθεια να έχει αποκλειστικά δικά μας κομμάτια, δικές μας συνθέσεις, στο γνωστό ύφος και με το γνωστό ήχο που έχουμε μέχρι τώρα. Τέλεια, θα είναι αυτό τέλεια. Emigranti, Η Emigranti ήταν ο τίτλος της παράστασης, επίκαιρο. Εμείς όμως με αυτά τα τραγούδια και με αυτά τα θέματα ασχολούμαστε πολύ πριν το προσφυγικό έρθει τόσο κοντά μας, όλα αυτά τα προβλήματα τα νιώσουμε στο πετσί μας, γιατί ξέρετε η μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας περιλαμβάνει τραγούδια τα οποία συνεχώς ασχολούνται, η θεματολογία τους είναι τέτοια τραγούδια. Μιλάμε για φτωχές περιοχές, μιλάμε για πολύ μεγάλη ανισότητα στην Ιταλία βορρά-νότου, μιλάμε για τραγούδια της δουλειάς, της εργατιάς, της μετανάστευσης και βέβαια του έρωτα και του γλεντιού. Αλλά με τα θέματα αυτά της μετανάστευσης, της προσφυγιάς, του μόχθου, της εργατιάς και λοιπά, στην ουσία ασχολούμαστε εμείς τα τελευταία 12-13 χρόνια που έχουμε το συγκρότημα.
Έτσι οπότε απλά. Αν δεν τα κάναμε τώρα παράσταση που ήταν, το νιώσαμε ως μεγάλη ανάγκη πέρυσι να παρουσιάσουμε μια τέτοια παράσταση. Mm. Και βέβαια εκτός από τα γνωστά κομμάτια, από την τοπική παράδοση, παρουσιάσαμε και καινούργια... καινούργια κομμάτια δικά μας, όπως σας είπα προηγουμένως. Και τα υποδέχτηκε με πολύ χαρά, μαθαίνω, το αθηναϊκό κοινό. Ναι, έτσι μάθαμε. Νομίζω ότι θα την ξανακάνουμε την παράσταση. Τουλάχιστον είμαστε δεν υπάρχει κάτι να το ανακοινώσω στα σίγουρα αυτή τη στιγμή. Όμως στόχος μας είναι να την ξανακάνουμε την παράσταση την σεζόν που θα έρθει. Τέλεια. Λοιπόν, νομίζω ότι η καινούργια σεζόν θα σας βρει σε πολλή κίνηση. Όπως πάντα. Σε πολλή κίνηση. Και καινούργια δισκογραφική δουλειά και παράσταση και τα πάντα. Λοιπόν, εμείς τώρα προς το παρόν, καλοκαίρι τώρα, θα σας δούμε οι φίλοι σας στην Ιερά Πέτρα αύριο. Στην Κάτω Μερά. Πρέπει να πούμε για την παράσταση στο Φουρνί, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Είναι η πρώτη φορά που οι Ενκαρδία θα παίξουν στην Κρήτη unplugged, όπως λέμε στη γλώσσα των μουσικών, χωρίς μικρόφωνα, δηλαδή χωρίς ηχητική ενίσχυση. Το θεατράκι είναι ένα κόσμημα για την περιοχή και το επιτρέπει αυτό, ο ήχος του. Χωράει πολύ κόσμο, αλλά νομίζω ο κόσμος που θα έρθει θα το ευχαριστηθεί. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια μαγική ατμόσφαιρα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων για την παραχώρηση του θεάτρου, αλλά και οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Βασιλείου, του χωριού από το οποίο κατάγουμε. Χωρίς την πολύτιμη βοήθεια του οποίου δεν ξέρω αν θα ήταν δυνατή και η πραγματοποίηση αυτής της συναυλίας. Εμείς όταν έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε τέτοιους χώρους είναι η μεγάλη μας χαρά και τιμή και αισθανόμαστε την έδρα μας. Ελπίζουμε να το εισπράξει αυτό ο κόσμος που θα έρθει και να είναι μια βραδιά για όλους μας αξέχαστη. Και βράδυ Αυγούστου. Και καρδία. Νομίζω από ό,τι βλέπω ότι η πρόγνωση και ο καιρός θα μας κάνει τη χάρη να είναι καλός, να μην φυσάει εκείνο το βράδυ. Ωραία. Και καρδία και Φουρνί. Εντάξει, καλό ταξίδι, παιδιά. Εγώ αυτό έχω να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία μας. Εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ ευχαριστώ. Και βεβαίως θα περιμένουμε να πάρουμε την καινούργια σας δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.